καινούργια εξέλιξη. Τις τράπεζες, δύο ελληνικές τράπεζες, να καταφεύγουν για δανεισμό σε έκτακτο μηχανισμό από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι. Για σας δεν σημαίνει ότι τελικά ίσως δεν είναι όλα υπερβολή και δεν είναι όλα μόνο κινδυνολογία, αλλά όντως η οικονομία είναι στην κόψη του ξηραφιού? Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι στην οικονομία όλα είναι ανθυρά. Καταρχήν θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση με τον προηγούμενο συνομιλητή για την αλήθεια της Νέας Δημοκρατίας, να μου απαντήσει μετά ποια ώρα ακριβώς την έχει πει και σε ποιο ζάπιο, στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο, στα 18 σημεία. Αλλά σφίγουμε από εκεί να μιλήσουμε για αυτό που είπατε. Οι τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί πλήρως. Από εκεί και πέρα, ζητήματα ρευστότητας παρουσιάστηκαν και τον προηγούμενο Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος. Οι τράπεζες έχουν στεγνώσει από την έκδοση ενδόκων γραμματείων πριν από λίγες μέρες. Δεν είμαστε εμείς κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος ακόμα. Θα είμαστε στις 25 του Γενάρη και διεκδικούμε και το δικαίωμα βέβαια της κυρίαρχης κυβέρνησης να ρυθμίσει και να προχωρήσει και σε εκδόσεις γραμματείων και σε όλα όσα δικαιούται κάθε κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, και με το κλίμα φόβου που καλλιεργούν τα στελέχη της συγκυβέρνησης, όταν μιλάει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ότι την επόμενη μέρα που θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει τις καταθέσεις του, τις οποίες προφανώς έχει και οι περισσότεροι πολίτες δεν έχουν, όταν δημιουργείται όλο αυτό το κλίμα τρομοκρατίας, είναι φυσικό κάποιοι άνθρωποι να φοβούνται. Από εκεί και πέρα οι αναλήψεις γίνονται και για πάρα πολλούς άλλους λόγους. Για να πληρωθεί ο φόρος λεμιτών Μοσέμφια που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί ότι θα καταργηθεί από την πρώτη κιόλας μέρα. Για να πληρώσουν τα χιλιάδες χαράτσια που ακόμα πληρώνουμε μέσα στο Δεκέμβρη. Ξέρουμε πάρα πολύ πόσο επιβαρημένος ήταν ο Δεκέμβρης. 5 φόρους δεν πληρώσαμε μέσα στο Δεκέμβρη. Να μην μιλάμε λοιπόν γιατί προέκυψε ένα ζήτημα ρευστότητας, σύν του ότι υπάρχει ένα ζήτημα, μπορεί να είναι και λίγο τεχνητό το κλίμα που δημιουργήθηκε αυτή τη στιγμή για να ενταθεί το κλίμα τρομοκρατίας. Δεν ξέρω, κυρία Αβραμίδη, εσείς θα συμφωνούσατε με αυτήν την άποψη ότι είναι τεχνητό το κλίμα αυτό για να υπάρξει τρομοκρατία στον κόσμο? Και αλήθεια, εσείς πιστεύετε ότι η αλήθεια δεν βρίσκεται κάπου στη μέση ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα? Γιατί εκ των πραγμάτων πιθανόν να έχετε και ρυθμιστικό ρόλο, προσεχώς.